κανείς δεν πέρασε απόψε απ' το λιμάνι να δει τα όνειρα δεμένα στη στεριά. Χρόνια ταξίδευαν μες στα βαθιά πελάγι κι απ' την Αλμύρα σαπίσαν τα σκαριά. Ψαρεύω όνειρα σ' ένα ρηχό πηγάδι με την απόχη που έχω στην καρδιά. Βρισκώ διαμάντια και αστέρια στο σκοτάδι που είναι φάρι στου νου μου τα νυχτά. Ψαρεύω όνειρα σ' ένα ρηχό πηγάδι με την απόχη που έχω στην καρδιά. Βρίσκω διαμάντια και αστέρια στο σκοτάδι που είναι φάρι στου νου μου τα νυχτά. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο, λέω, καλησπέρα, καλημέρα. Με το που ξεκινάει η εκπομπή, ακούω μπούμ από δίπλα, δεν ξέρω τι γίνεται, κάποιο σκοπανάει κάποιο τοίχο, εύχομαι να μην έχουμε σεισμό. Είμαστε στην Καλιφόρνια, είμαστε στο Λος Άντζελες, τα γεγονότα τρέχουν, γίνεται ένας ψήλο χαμός κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την τεράστια πολιτεία, κομμάτι τέλος πάντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Εστιάζουμε στα καλά, αγαπημένοι μου φίλοι, εστιάζουμε στην αγάπη, εστιάζουμε στην πίστη, στην ελπίδα και στη σοφία. Σήμερα που γιορτάζουν, γιορτάζει η μητέρα μου, γιορτάζουν όλες οι σοφίες του κόσμου, όλες οι αγάπες, όλες οι ελπίδες και πίστης, υπάρχουν και κάποιες με αυτό το όνομα. Στέλνω σε όλες και σε όλους που πιθανά να μην γνωρίζω την αγάπη μου, από τον LA Greek Hebrew Radio, τον Ελληνοεβραϊκό ραδιοφωνικό σταθμό του Λος Άντζελες. Εκπέμπουμε ζωντανά, ζωγραφίζουμε σε αυτή την εκπομπή μαζί. Η συμμετοχή σας και η αγάπη σας και τα σχόλιά σας είναι κατασυγκινητικά. Τα βλέπω μέσα στη βδομάδα και δεν τα προλαβαίνω μέσα αμέσως μετά. Και πραγματικά μου δίνετε πολύ κουράγιο και πολύ αγάπη και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Υποστηρίζουμε λοιπόν τέχνη από αυτόν τον σταθμό. Είναι με την χορηγία και την υποστήριξη του Ιβκι Σαούλ, ο οποίος είναι Εβραίος αλλά αγαπάει πάρα πάρα πολύ την ελληνική μουσική και έτσι μας δίνεται ευκαιρία να παρουσιάζουμε κάποια τραγούδια. Ξεκινήσαμε με την, έχω πολλά να σας πω, γι' αυτό βιάζομαι, με τη Σοφία την Αδριανού σήμερα που γιορτάζει. Έχουμε άλλες 2-3 Σοφίες στη λίστα με τα τραγούδια μου, που είναι και η Σοφία Κεραμάρη και η Σοφία η πάντα Δημητροπούλου. Τα κατάφερα, Σοφία μου. Αυτές έχουμε εδώ στη λίστα μου, αλλά υπάρχουν άπειρες Σοφίες. Ξέρω ότι σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία γιορτή. Η Σοφία μητέρα και οι τρεις κόρες της είναι σπάνια γιορτή. Γιορτή τέσσερις Άγιοι μαζί, Αγίες στην προκειμένη περίπτωση να γιορτάζουν. Σας εύχομαι όλη μου την αγάπη και κάθε καλό στα σπίτια σας και να σας προστατεύουν. Αυτό σαν εισαγωγή θα ήθελα να πω πολλά, αλλά λέω να μην λέω τώρα διάφορα, λέω να βάλω μουσικούλα. Έχουμε και 2 καινούρια τραγούδια, είναι όλου του κόσμου οι Κυριακές με τον Πάνο τον Λαμπρίδη που είναι από live και έχουμε και τις κορυφές του Μανούσου του Πολάκη.
Αυτά πρόλαβα να βάλω καινούρια στη λίστα μου από τους καλλιτέχνες που ξέρετε ότι έχω κάθε φορά και ακούμε τα τραγούδια τους στις εκπομπές μου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που το κάνω αυτό. Πρώτον, γιατί τα τραγούδια υπόκεινται κάποια δικαιώματα και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες μου έχουν δώσει το δικαίωμα να τα βάζω στις εκπομπές. Κάποιες εκπομπές διακόπτονται λόγω τραγουδιών, όπως πιθανά έχετε δει. Και ο άλλος λόγος είναι ότι τα λατρεύω αυτά τα τραγούδια και χαίρομαι που τα αγαπάτε κι εσείς και μου γράφετε τόσο όμορφα σχόλια. Συνεχίζουμε λοιπόν με μουσικούλα και θα προετοιμάσω σήμερα το φόντο μου για μια επανάληψη κατά κάποιο τρόπο βασικών συμπληρωματικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε βασικό κίτρινο συμπληρωματικό μοβ, τα έχω εδώ μαζί δίπλα-δίπλα. Θα επαναλάβω, έχω πει και σε άλλη εκπομπή, γιατί η φύση κάνει αυτά τα τερτύπια, γιατί όταν ο ήλιος δει που γίνεται πιο κίτρινο στα βουνά μοβίζουν και όχι μόνον. Θα σας πω και κάποια πράγματα σήμερα και κυρίως θα σας δείξω. Ελπίζω να σας βοηθάω να ακολουθείτε, να μου γράφετε από πού είσαστε, να μου γράφετε αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, να μου γράφετε αν σας βοηθάει. Συνεχίζω με το φόντο μας που θα είναι μια προετοιμασία και με ένα τραγούδι που θα σας πω αμέσως μετά ποιο είναι. Πρώτα θα τα ακούσουμε. Ναι, είναι η Τάνια Τσανακλείδου, τα παιδιά ζωγραφίζουν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια για αυτή την εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα που σας είπα. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πώς αρέσει. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πώς αρέσει. Φωνή του στον κόσμο αλλάζει. Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει σαν αντός στο περβάζι. Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει σαν αντός στο περβάζι. Ζωή μου γιορτή σε πλατεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία. Ακούσαμε την Τάνια Τζανακλείδου και τώρα θα ακούσουμε το καινούριο τραγούδι του Μανού Στουπολάκη που λέγεται Κορφές. Απολαύστε το. Κλαίνε οι χαμηλές κορφές όταν βρόντα και βρέχει, γιατί καμιά τους να βρεθεί
σε μπόρα δεν αντέχει. Χαίρονται χαμηλές κορφές όταν βρωτά κι αστράφτη, γιατί χτυπούν έτσι ψηλής τον πέτη και τη ράχη. Σαν μη βροχή και χιόνισες και φάζει, μα η κορφή σου σαν θεριό στον ουρανό φαντάζει. Τέσσερις σαν μη βροχή και χιόνισε πλαφώνει, μα η κορφή σου σαν θεριό στέκει και καμαρώνει. Πολλοί καιροί σε δέρνουνε και είναι σε τιμή σου, δάφνο κορφή που στα ψηλά το στέκει στο κορμί σου. Πολλοί καιροί σε δέρνουνε, μα ούτε που σε νοιάζει, γιατί είναι φίλη σου καλή ο αέρας και ταγιάζει. Τέσσερις σαν μη βροχή και χιόνισες και φάζει, μα η κορφή σου σαν θεριό στον ουρανό φαντάζει. Τέσσερις σαν μη βροχή και χιόνισε πλαφώνει, μα η κορφή σου σαν θεριό στέκει και καμαρώνει. Μα η κορφή σου σαν θεριό στέκει και καμαρώνει. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι ένα πρόπλασμα, όπως λέω, δηλαδή είναι μια προετοιμασία του καμβά με τα χρώματα τα από κάτω. Ήδη έχετε, βλέπετε ότι υπάρχουν ομάδες χρωμάτων, το γαλάζιο με το πορτοκαλί, και πιο έντονα θα βγει στην πορεία το λιλά με το κίτρινο, αλλά θα το βάλω στα επόμενα στρώματα. Το κίτρινο λοιπόν είναι το βασικό χρώμα εδώ, που θέλω να δείξουμε σήμερα στις αποχρώσεις του, γιατί το έχουμε ξαναδείξει στην αμυγή του κατάσταση, η μορφή, και το συμπληρωματικό του που είναι το λιλά, το μοβ, σε περισσότερες αποχρώσεις όμως. Οπότε θα δούμε τι ακούμε τώρα και θα συνεχίσουμε με το επόμενο στρώμα. Ναι,
ακούμε τους δώρους νομίζω, αλλά πριν ακούσουμε τους δώρους θα ήθελα να σας διαβάσω ποιοι είναι κοντά μας, γιατί είστε πάρα πολλοί και δεν θέλω να το κάνω στο τέλος. Λοιπόν, δώστε μου δύο λεπτάκια να δω. Κοντά μας έχουμε τη Γεωργία, την Καλοσάκα, τη Μαρία Ντολόρες, τη Μάνθα Ιωάννη Μπαλούρδου, την Ντόνα Ντίνα Ρωμιός, την Φωτεινή Φέδρα Ξαγοράρη, γεια σου Φωτεινούλα μου, καιρό είχα να σε δω, την Βερόνικα Άνταμς και την Αλεξάνδρα Νεοφώτιστου. Έχουμε κοντά μας την Παντελίτσα Ατιστίδου και η Βερόνικα στέλνει λουλούδια. Τη Φωτεινή γράφει καλησπέρα, καλημέρα σε όλους. Γεια σου Φωτεινή μου, ναι. Και η Μάνθα στέλνει ουράνια τόξα. Τι ωραία να ξεκινήσω τη μέρα μου έτσι με τόσες φωτεινές παρουσίες. Και να δούμε στην πορεία τι άλλο έχουμε. Έχουμε τον Χριστόπουλο, τον Νικόλα, ο οποίος ταξιδεύει. Καλό σου ταξίδι, αγαπητέ μου και φίλε μου Νικόλαε. Τον Κωνσταντίνο Ζαχαρούλη, τον Πάνο το Λαμπρίδη, που θα ακούσουμε τραγουδάκια σου, Πανουλή μου, κι άλλα. Τον Πίτερ τον Καραμπάτσο. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν θέλω να τρέχει το πρόγραμμα. Ναι. Τη Χριστίνα τη Χασιώτη, δεν ήθελα να χάσουμε τραγούδι αυτό, ναι. Τον Γκρίφιν, τη Δέσποινα την Ξυλούρη, την Άννα τη Μαρία, την Όλγα, τον Σαμ Κόντι, την Παντελίτσα, που την είδαμε και από εδώ, τον Μπέρναντ, την Αλέκα Γεωργίου, τη Ζωή Λυκοπούλου, τον Γιαμάτο, αν τα λέω σωστά αυτά τα ονόματα, πιστεύω πως με καταλαβαίνετε, τον Γιάννη το Φλούρι, τη Μαρία Τζέσι. Και νομίζω αυτούς έχουμε αυτή τη στιγμή κοντά μας. Σας ευχαριστώ όλους που είστε κοντά και που παρακολουθείτε την εκπομπή και μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω. Στείλτε μου τα μηνύματά σας από πού με ακούτε, από πού μας βλέπετε. Εκπομπούμε από το LA Greek Hebrew Radio, από το Los Angeles δηλαδή. Η εκπομπή λέγεται Art from LA με αγάπη τέχνη, που από το ρήμα TikTok που σημαίνει γεννάω στα ελληνικά. Και θα ακούσουμε το επόμενο μας τραγουδάκι. Ναι, ωραία. Art from LA with love, with Angel Kourkoulou. Ακούμε Πάνο Λαμπρίδη στον 7ο φόβο και μετά θα είναι όλους του κόσμου οι Κυριακές όπως σας υποσχέθηκα. Ένα μικρό γύμνο κορμί πανσέλινο τον Αύγουστο μου χάρισε τα αστέρια του απλό χερά για να γνωστώ. Μα την αλήθεια μου εγώ σε μια στιγμή σου χάρισα και λίγο πριν να εκραγώ ένα φιλί να χτάρισα. Έξι απ' την ψυχή μου φόβους ξέταψα, τον έβδομο τον έκανα σαν σταυρουδάκι ξύλινο για το λαιμό. Έξι απ' το κορμί μου πόνους ξέταψα, τον έβδομο τον έκανα λουζάκι κοντομάνικο να το φορώ.
σαν κουρόγυμνο κορμί. Πανσέλινο στα κύματα να μου ζητάει αφορμή για έρωτα μες στη φωτιά. Μα την αλήθεια μου εγώ σε μια στιγμή του χάρισα και λίγο πριν να εκραγώ ένα φιλί νοστάλγησα. Έξι απ' την ψυχή μου φόβους ξέταψα, τον έβδομο τον έκανα σαν σταυρουδάκι ξύλινο για το λαιμό. Έξι απ' το κορμί μου πόνους ξέταψα, τον έβδομο τον έκανα μπλουζάκι κοντομάνικο να το φορώ. Έξι απ' την ψυχή μου φόβους ξέταψα, τον έβδομο τον έκανα σαν σταυρουδάκι ξύλινο για το λαιμό. Έξι απ' το κορμί μου πόνους ξέταψα, τον έβδομο τον έκανα μπλουζάκι κοντομάνικο να το φορώ. Πάνος Λαμπρίδης, έβδομος φόβος, και στη συνέχεια από ζωντανή ερμηνεία σε χώρο θα ακούσουμε πάλι τον Πάνο σε όλους τους κόσμους τις Κυριακές. Αγαπημένο μου τραγούδι. Ναι, δεν το παίζει, κάνει τα δικά του, όπως έχετε δει και άλλες φορές, παρότι εγώ το επέλεξα. Αυτό θα παίξει τώρα Σοφία Κεραμάρη, Ρίβεσάνγκ. Δεν πειράζει, χρόνια σου πολλά, Σοφία μου. I could skate away on, but it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long that I would teach my feet to float. Oh, I wish I had a river I could skate away on. Help me, you know, you put me at ease. You love me so naughty, made me weak at the knees. I wish I had a river I could skate away on. So hard to handle, I'm selfish and sad. I've kind of lost the best baby that I ever had. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long that I would teach my feet to float. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby say goodbye. Hi. It's coming on Christmas. They're cutting down trees.
putting up reindeer and singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Sophia Keramari, I wish I have a river, the river sang. Σοφία μου, σε εύχομαι από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς, ό,τι και να κάνεις, που ξέρω ότι κάνεις πολλά για τον άνθρωπο, να είναι ευλογημένα και να είσαι καλά και να ακμάζεις και να προκόβεις. Έχουμε κοντά μας την Κλέρ Σπανός επίσης, που λέει καλησπέρα αγγελική μας από το όμορφο Τσέρι. Γεια σου Κλέρ μου. Ελπίζω να μην αφήνω κανέναν και μου παραπονιέστε απ' έξω όπως την άλλη φορά, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Λοιπόν, ο σκοπός μου είναι να είμαστε όλοι μια αγκαλιά και να κάνουμε όμορφα πράγματα, όπως συνηθίζω από την αρχή αυτής της εκπομπής, και να ζωγραφίζουμε και να τραγουδάμε και να βλέπουμε τη ζωή αισιόδοξα. Η ζωή είναι γεμάτη από αντιεξότητες και το ξέρουμε. Το θέμα είναι να ξυπνάμε το πρωί και να βλέπουμε το παραμικρό καλό γύρω μας και να είμαστε ευγνώμονες, και το λέω για τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, δεν κάνω κήρυγμα εδώ. Μου το θυμίζω να το κάνω. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας κι άλλους πολλούς αγαπημένους φίλους. Είναι Ελευθερία την Τούτου. Το Χριστόπουλο τον Νικόλα που λέει καλησπέρα Angel από Ιταλία, από την Ευθεία για Μπρενέρο. Αναμένω αύριο να το δω τελειωμένο. Θα το δεις από σήμερα, αλλά ξέρω ότι ταξιδεύεις και δεν είναι εύκολο, αγαπημένα μου Νικόλα. Σου εύχομαι τα καλύτερα και σου εύχομαι να το φτάσεις να ζωγραφίσεις και να μου το στείλεις. Έχουμε κοντά μας τον Bob Watchover, τη Ράνια τη Βελέντζα, η οποία επίσης ζωγραφίζει, και όπως σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή μέσα στον... επόμενο μήνα θα την παρουσιάσουμε από την άλλη εκπομπή της Παρασκευής, Call and Meet the Artist, και θα δούμε και τα όμορφα της έργα και το τι εκπροσωπεί και γιατί ζωγραφίζει και τι είναι τέλος πάντων αυτό το κορίτσι, τι κάνει. Έχουμε κοντά μας τον Σάκη τον Καραγιάννη, έχουμε τον Πάνο τον Λαμπρίδη που μόλις ακούσαμε πριν από λίγο, που προσπαθώ πάνω μου να ακούσουμε αυτό το υπέροχο όλο του κόσμου Κυριακές, αλλά όλο μου το προσπερνάει, δεν ξέρω γιατί το κάνει η λίστα μου, αλλά θα το ακούσουμε. Που γράφει καλησπέρα Αγγελική και στέλνει καρδούλα. Όπως συνήθως, δώστε μου μισό λεπτάκι. Είναι η πιο μακρινή μου οθόνη, τι να κάνω, πρέπει να τη φροντίζω κι αυτή. Λοιπόν, και παρακάτω έχουμε τον Νίκο τον Γραφιά, επίσης αγαπημένο φίλο. Ο Πάνος Λαμπρίδης λέει, είχα καιρό να σε δω live, εύχομαι να σου αρέσει πάνω μου και να ακούγομαι και να βλέπεις αυτό που κάνω. Δεν είναι εύκολο, το έχω ξαναπεί, να χειρίζομαι μηχανήματα και να ζωγραφίζω ταυτόχρονα. Αλλά το κάνω με πολύ αγάπη, όπως λέει και η εκπομπή, ο τίτλος της. Και θέλω έτσι όλους μαζί να σας έχω κοντά μου και να απολαμβάνουμε ένα κομμάτι τέχνης κάθε φορά. Τη Βιργινία την Καραγιάννη, το Σωτήρι τον Καλούτσα και τον Ευάγγελο Σκούρα αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζω. Έκανα το επόμενο επίπεδο, όπως βλέπετε, το οποίο θα κυτρινίσει κι άλλο αρκετά. Και όπως έχω υποσχεθεί από την αρχή, αρχίζει και παίζει το μοβ με τα κίτρινα. Το βλέπετε. Βέβαια, έχουμε και την άλλη ομάδα, που είναι το μπλε με το πορτοκαλί, που είναι άλλη μια, άλλο ένα ζευγάρι βασικού μπλε πορτοκαλί συμπληρωματικού. Έχω πει και άλλες φορές και δεν θα, ελπίζω να μην σας κουράζω να σας λέω, ότι η μεγαλύτερη μητέρα είναι η φύση για τον ζωγράφο, τη φύση παρατηρεί, στη φύση βγαίνει και βλέπει τι κάνει. Αυτή η ώρα του διληνού είναι η πιο μαγική ώρα, και σε αυτή την ώρα αποκαλύπτονται πραγματικά οι ομάδες των χρωμάτων. Χτες ή προχτές, περπάταγα γύρω στη Δύση έτσι με μια μεγάλη διαδρομή και βλέπα σε όλη τη διάρκεια ροζ, εντελώς ροζ σύννεφα, που είναι το ανοιχτότερο κόκκινο ας το πούμε, και πραγματικά προς τα πάνω το μπλε είχε αρχίσει να πρασινίζει, που δεν το περιμένει κανείς στον ουρανό να υπάρχει αυτό το φαινόμενο πράσινο, και όμως υπάρχει όλο το φάσμα
του ουράνιου τόξου και στην Δύση και στην Ανατολή πολλές φορές, αλλά η Δύση έτσι είναι πιο έντονη και η Δύση μας κάνει να παρατηρήσουμε πιο πολύ. Είναι ώρα που οι περισσότεροι άνθρωποι, τέλος πάντων, έχουμε ξυπνήσει, περισσότεροι σχολάμε, η Ανατολή είναι δυσκολότερη, την είχα ζωγραφίσει δύο εκπομπές πιο πριν. Συνεχίζω λοιπόν με το επόμενο επίπεδο που θα δώσω πιο πολύ έμφαση ακόμα στα χρώματα που έχω επιλέξει σήμερα, που είναι βασικό κίτρινο, συμπληρωματικό μοβ και το φάσμα τους, οι αποχρώσεις τους. Δεν θα είναι ένα μοβ, δεν θα είναι ένα κίτρινο όπως ήδη βλέπετε από την προετοιμασία. Να δούμε τι ακούμε και να συνεχίσουμε με τη μουσική μας και εγώ θα προχωρήσω και θα βλέπετε. Αν έχετε απορίες γράφτε μου ή επίσης πείτε μου από πού παρακολουθείτε την εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό εδώ στους εξενιτεμένους του Λος Άντζελες να ξέρουμε ότι Έλληνες από διάφορα μέρη του κόσμου και άλλοι φίλοι βέβαια μας βλέπετε και να ξέρουμε από πού. Η Σοφία μας. Να είναι το τέλος του River Song με τη Σοφία Κεραμάρη και μετά θα ακούσουμε τον Νικόλα Τονγκίνη, δηλαδή το συγκρότημα, την ομάδα του, το Hellenic Traditional Project, στο Θαλασσάκι, ένα δροσερό τραγούδι που ακόμα πιστεύω η θάλασσα σας αγκαλιάζει και στην Ελλάδα, δεν λέω περαιτέρω. Thank you.
τα βουνά περνάω και τις θάλασσες περνώ, κάποιον αγαπάω. Δυο εύχες κρατάω και δυο τάματα κρατώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλά. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Ακούσαμε και τον προσκυνητή με τον Αλκίνο, τον Ιωαννίδη, τον αγαπημένο φίλο και άνθρωπο, Αλκίνο Ιωαννίδη, ο οποίος, όπως σας έχω ξαναπεί, τώρα που έφυγα εγώ, έχει πάει στο Βόλο. Παρ' όλα αυτά, έστω και μια φορά να μιλήσει με τον Αλκίνο, είναι σταθμός ζωής. Τον ευχαριστώ για τη φιλία, τον ευχαριστώ για την αγάπη του, τον ευχαριστώ για αυτά που κάνει. Στη συνέχεια θα ακούσουμε διάφανα κρίνα, δεν θα πω που πηγαίνω, σε ποίηση του Παντελή του Ροδοστόγλου, ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες ποιητές μας, νέος Έλληνας ποιητής, με την έννοια του ότι είναι ένα νέο άτομο και είναι το άτομο που έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια των διάφανων κρίνων. Είναι αυτός που παίζει μπάσο σε όλες τις συναυλίες των διάφανων κρίνων, αλλά είναι και ένας σπουδαίος άνθρωπος και δημιουργός. Αγαπάμε λοιπόν Παντελή Ροδοστόγλου, με ερμηνεία του Παναγιώτη του Μπερλή, με την πολύ ζεστή, θα έλεγα, φωνή του. Ωστόσο, θα σας πω και δύο πράγματα πριν βάλω τη μουσική για το έργο. Επιλέγω πάντοτε, σχεδόν πάντοτε, να αναμίξω χρώματα τα οποία τα φοβόμαστε στο τελάρο, γιατί πραγματικά, αν το έχετε δοκιμάσει, αν αναμίξουμε ένα βασικό με ένα συμπληρωματικό του, γίνεται γκρι, γίνεται σκούρο, γίνεται σκοτώνει το ένα το άλλο στη μίξη τους. Ενώ αντίθετα, το ένα δίπλα από το άλλο αναδεικνύει, γι' αυτό το λέμε και συμπληρωματικά, το συμπληρωματικό μοβ δηλαδή εδώ, αναδεικνύει το βασικό κίτρινο. Το βασικό μπλε εδώ αναδεικνύεται με το συμπληρωματικό του το πορτοκαλί.
Συμπληρωματικά χρώματα λέμε αυτά που βγαίνουν, είναι τρία τα βασικά χρώματα και κάθε δύο χρώματα κάνουν μία μίξη. Αυτή η μίξη είναι το συμπληρωματικό που συμπληρώνει το βασικό που μένει απ' έξω. Δηλαδή, αν αναμίξουμε κίτρινο με μπλε βγάζει πράσινο, μένει απ' έξω το κόκκινο ως βασικό, το πράσινο είναι το συμπληρωματικό που βγάλαμε από τα δύο βασικά, το συμπληρωματικό του κόκκινου. Ελπίζω αυτό να βοηθάει, γιατί κάθε φορά λέω το ίδιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να πάτε στα μουσεία και να αποκωδικοποιήσετε με αυτή τη γνώση τον κάθε πίνακα, το τι κάνει ο ζωγράφος και γιατί τα πιο διάσημα έργα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα έχουν αυτή τη βάση. Δεν είναι κανόνας, αλλά επί το πλείστον θα δείτε ότι ο ζωγράφος επιδιώκει να αναδείξει τα χρώματά του με αυτές τις σχέσεις, βασικό συμπληρωματικό. Μπορεί να δείτε σε ένα πίνακα και όλες τις σχέσεις των χρωμάτων. Εδώ αμέσως έχουμε δύο ζευγάρια, όπως σας είπα. Δεν είναι μόνο το κίτρινο με το λιλά μοβ, είναι και το μπλε με το πορτοκαλί. Στην προηγούμενη εκπομπή τύπου μάθημα έδειξα το συμπληρωματικό πράσινο με το βασικό κόκκινο, μόνο που έκανα ροζ από το κόκκινο με άσπρο και κόκκινο, και από το πράσινο έκανα άπειρες αποχρώσεις για να δείξω το φόντο του πράσινου στα νούφαρα, γιατί ήταν τρία ροζ νούφαρα η προηγούμενη εκπομπή. Είναι χαρά μου και τιμή μου να μου λέτε από πού με βλέπετε και τι κάνετε. Η Φωτεινή Φέδρα Ξαγοράρη λέει, σε βλέπουμε αγγελική μας, έχεις γίνει πιο όμορφη, η πιο όμορφη συνήθεια, μια όμορφη συνήθεια. Όσο ευχαριστώ, τι όμορφη τιμή από κάθε άποψη αυτό που μου λες, Φωτεινή μου Φέδρα, που έχεις δύο υπέροχα ονόματα και τα δύο σου, δεν μπορώ να σου πω ούτε Φωτεινή ούτε Φέδρα, Φωτεινή Φέδρα. Ο Μπάμπης, ο Μιχάλης Διαμαντόπουλος λέει, καλησπέρα από την όμορφη Γλυφάδα. Καλησπέρα Μπάμπη μου, εύχομαι τα καλύτερα στην όμορφη Γλυφάδα. Είναι το κομμάτι εκείνο της Αθήνας που πρώτο επισκέφθηκα όταν ήμουν παιδάκι 3 χρονών με τον παππού μου και μείναμε κιόλας εκεί, Καραπάνου 16. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα η Καραπάνου 16, αλλά η Γλυφάδα για μένα στο μεγάλωμά μου ήταν το πιο όμορφο κομμάτι της Αθήνας, ίσως γιατί αυτό γνώρισα. Πρώτα απ' όλα εννοώ. Η Ράνια η Βελέντζα είναι κοντά μας. Εδώ στη βλέπω, παρακολουθεί και στο σταθμό. Να δούμε αν έχουμε και άλλους φίλους κοντά μας που δεν έχω πει. Ναι, σίγουρα έχουμε. Λοιπόν, έχουμε το Δημήτρη τον Κορομιλά, την Ελένη την Μάκετ που γράφει χαρούμενα χρώματα. Έχουμε τη Φωτεινή, σε ευχαριστούμε Ελένη μου, και μου στέλνει και φυλάκι και η Βίσκους. Να είσαι καλά γλυκιά μου. Έχουμε και τη Φωτεινή τη Δούμα και τον Βαγγέλη τον Ανδρονικάκη. Ο Βαγγέλης νομίζω είναι στην Αθήνα. Βαγγέλη μου, γράψε μου που είσαι τώρα, έχω πολύ καιρό να μιλήσω μαζί σου. Και εσύ Φωτεινή μου, πείτε μου που είστε, από πού βλέπετε την εκπομπή. Είναι χαρά μου να ξέρω που βρίσκεστε και τι κάνετε και ότι είστε καλά πάνω απ' όλα. Λοιπόν, έχω φτάσει σε ένα σχεδόν τελευταίο στάδιο από το φόντο μου. Θα μπορούσα να δέσω λίγο ακόμα τα χρώματα. Είναι στη δική μου ευκαιρία, χρησιμοποιώντας ξανά καινούριο επίπεδο με τα ίδια ζευγάρια χρωμάτων. Ξαναλέω ότι σας δείχνω αυτά τα χρώματα γιατί θεωρούνται δύσκολα στο δέσιμό τους. Δηλαδή λίγο αν ανέβαινα, θα το δείτε εδώ, αν ανέβαινα με κίτρινο πάνω στο μπλε θα μου βγάζει πράσινο και αν δεν το ήθελα δεν είναι το καλύτερο. Στη συνέχεια θα κάνω ένα φόντο, ένα βάθος με κάποια βουνά και ίσως κάτι μπροστά που ακόμα δεν έχω σκεφτεί. Θα το δούμε. Οπότε έχουμε λίγο χρόνο, ένα τεταρτάκι. Γράφτε μου από που μας βλέπετε. Ελπίζω να σας βοηθάω, σας αγαπώ πολύ. Όπως λέει και η εκπομπή Art From LA, με αγάπη. Εκπέμπουμε από τον ελληνοεβραϊκό ραδιοφωνικό σταθμό του Λος Άντζελες και η εκπομπή είναι αυτή εδώ η εκπομπή, το Art From LA with Love, είναι κοντά σας κάθε Τρίτη 12 η ώρα. Κάνω τα πάντα για να είμαι στην ώρα μου, δεν είναι πάντα εύκολο. Και την Παρασκευή έχουμε κοντά μας, θα έχω κοντά μου τη χαρά και την τιμή να έχω την Εφροσύνη, τη Γατή,
η οποία Εφροσύνη γράφει βιβλία. Τη γνώρισα επίσης στο Βόλο. Ο Βόλος έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως καταλαβαίνετε. Έχει πολλούς συγγραφείς, έχει πολλούς ζωγράφους, έχει πολλούς μουσικούς. Είναι και άλλοι τόποι, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Κέρκυρα. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν τόπο, γιατί ο κάθε τόπος βγάζει υπέροχους καλλιτέχνες. Απλά συνέβη να ζω 10 χρόνια στο Βόλο και έτσι γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο εκεί. Θα έχουμε λοιπόν κοντά μας την Εφροσύνη, υπέροχο όνομα, την Γατή, η οποία θα μας μιλήσει για το βιβλίο που έχει έτοιμο και το βιβλίο που ετοιμάζει αυτή τη στιγμή και να μας πει τι κάνει, πώς το καταφέρνει σαν μητέρα, σύζυγος και συγγραφέας. Παρασκευή 12 η ώρα από την άλλη εκπομπή που κάνω εδώ από το LA Greek Hebrew Radio, Call and Meet the Artist. Λοιπόν, θα δω τώρα τι θα ακούσουμε. Α, η Μάρθα Ιωάννη Μπαλούρδου γράφει πανέμορφο. Σε ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Έχει λίγο ακόμα, Μαρθούλα μου. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στα τραγούδια, να δούμε τι επόμενο καλό έχουμε. Είχα πει για το «Δεν θα πω που πηγαίνω». Ναι. Είναι από την καινούργια δουλειά που κάνανε τα Διάφανα Κρίνα, που εντάξει, εγώ έχω λυπηθεί που δεν είναι μαζί ξανά, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν ευόδωσε. Πάντως κάνανε κάποιες συναντήσεις, κάποια τραγούδια πολύ όμορφα, ένα εκ των οποίων είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Με τη φωνή του Παναγιώτη του Μπερλή. Το χιόνι πάνω στα πλατιά,
αργός θα αλλάζει τους καημούς σου καθώς λιώνει. Το χιόνι πάνω στα κλάδια που αργός θα αλλάζει τους καημούς σου καθώς λιώνει.
πέρασε ο καιρός. Μ' άφησε μόνο να θυμάμαι τι ήταν όλη μου η ζωή. Ξοδεύτηκε έτσι με σκοπούς άσκοπα. Κανείς δεν είναι πια εδώ, ούτε κι αυτοί που ζήσαμε μαζί. Άνοιξες και χειμώνας. Και τώρα στέκομαι εκεί που με φέρε η μοίρα να πιστεύομαι ξανά. Και τώρα στέκομαι εκεί που με φέρε η μοίρα. Κοιτάζω για άλλη μια φορά τον ίδιο ουρανό, τα σύννεφα. Κοιτάζω για άλλη μια φορά τον ίδιο ουρανό, τα σύννεφα. Να φέρουν καταιγίδες σαν τις γαλέρες των καιρών. Τα σύννεφα ξανά να φέρουν καταιγίδες. Ακούσαμε και το «Πέρασε ο καιρός» του Παναγιώτη του Μπερλή από το άλμπουμ του «Μύθι ενός Νάρκησου», που είχα τη χαρά όσο ήμουνα στην Ελλάδα και είμαστε μαζί να ζωγραφίσω αυτό το άλμπουμ, να ζωγραφίσω για κάθε τραγούδι έναν πίνακα. Σχεδόν δεν το τελείωσα ολόκληρο, αλλά έχω κάνει το περισσότερο άλμπουμ, τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ αυτού. «Πέρασε ο καιρός» λοιπόν από τον Παναγιώτη του Μπερλή. Πέρασε και η εκπομπή μας. Τελείωσα εγώ αυτό που είχα να κάνω σήμερα. Ελπίζω να σας απάντησα ερωτήματα. Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτόν τον τρόπο να ζωγραφίσετε αυτό που θέλετε να κάνετε, για αυτό που επιθυμείτε και αυτές οι εκπομπές να είναι ένα εργαλείο για να μπορέσετε να ζωγραφίσετε. Το καλό είναι ότι μπορείτε να ανατρέξετε, να δείτε την εκπομπή όποια ώρα θέλετε. Είναι πολύ ωραίο που είμαστε μαζί και είμαστε live. Μου δίνετε εμένα πολύ δύναμη να το συνεχίσω να το κάνω όταν είστε κοντά μου και μου γράφετε και όλα πώς νιώθετε και τι κάνετε και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να ανατρέξετε στα βίντεο του σταθμού και να δείτε με τη σειρά που έχουν εξελιχθεί όλες αυτές οι εκπομπές. Είναι η 30η σήμερα εκπομπή με ζωγραφική, αστεία. 30 εκπομπές λοιπόν
Την παρουσίαση αυτή από αυτόν εδώ το σταθμό, τον LA Greek Hebrew Radio, το Art from LA with Love. Σας δίνω την αγάπη μου, σας δίνω τις γνώσεις μου και για μένα είναι χαρά και τιμή να έχω κάτι, μια γνώση, ένα ταλέντο, όπως το λένε, και να μπορώ να το μοιράζομαι μαζί σας. Ο Ανδρέας, ο Μικαέλ, έχει στείλει χαιρετισμούς. Γεια σου, Ανδρέα μου. Ο Πάνος Λαμπρίδης είναι κοντά μας εδώ και στο ραδιόφωνο και γράφει την αγάπη μου και την καλησπέρα μου. Πόσο μου αρέσουν τα χρώματά σου, όπως τα πλέκεις. Σε έβλεπα στην ομαδική προβολή. Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Ξέρω ότι κάνεις υπέροχη δουλειά εσύ. Θαυμάζω ακόμα και τα ζαρζαβατικά σου που έχεις ετοιμάσει, αλλά και τις καινούριες σου δουλειές. Νιώθω έτσι και το πρωί το αισθανόμουν για κάποιους από εσάς που παρουσιάζω σε αυτή την εκπομπή ότι είσαστε πάρα πολύ ικανά άτομα και σας αξίζει το καλύτερο και σας ευχαριστούμε για όλους αυτούς τους ήχους που μας δίνετε και για όλες αυτές τις μελωδίες και ερμηνείες. Και είναι κοντά μας επίσης και ο George Μπλεσκάκης. Γεια σου, George. Δεν ξέρω αν αφήνω κανέναν απ' έξω. Είναι, λοιπόν, είπαμε και τον Μπάμπη. Είναι και ένας φίλος με εβραϊκό όνομα. Poker Tov, my friend. Έχουμε την Ελένη τη Σινιάδη. Γεια σου, Ελένη μου. Χαίρομαι που είσαι κοντά μου και παρακολουθείς. Έχουμε την Ζήπορα. Hi, Ζήπορα. Και έχουμε τον Ηλία τον Κουμπουρλή. Η Κουμπούρης. Γεια σου, Ηλία μου. Παλιός φίλος εκπομπής, ναι. Και την Γεωργία Κολοσάκα. Η Κολόσακα, ή αν το λέω, δεν ξέρω πώς να το πω, Γεωργία μου. Πάντως, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Έχουμε τη Μανταλένα τη Χαλικιά, που είναι φίλη, είναι ξαδέλφη μου. Γεια σου, Μανταλένα μου, γεια σου, Μάγδα μου. Έχουμε τη Μαρία τη Φιλοπούλου, αγαπημένη φίλη, τη Σιλβιάν Παρίς, η οποία επίσης ζωγραφίζει. Hi, Σιλβιάν, how are you? Έχουμε το Στράτο τον Καρτζέλη. Έχουμε κοντά μας ποιον άλλο, έχουμε και άλλο κόσμο, το Γιάννη το Στούμπο από το Βόλο, την Ένα την Πρίκα. Σας βλέπω, αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Όπως είπα, είναι η 30η εκπομπή με τον τίτλο Art from LA with Love. Βρέθηκα εδώ στο Λος Άντζελες που βρέθηκα και μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να μπορώ να ζωγραφίζω έτσι ζωντανά και να το μοιράζουμε μαζί σας και αυτό είναι μεγάλη ευτυχία για μένα. Εύχομαι και εσείς να νιώθετε πολύ όμορφα. Σας αγαπώ, σας φιλώ, στέλνω την αγάπη μου από το Λος Άντζελες, το οποίο έχει δροσίσει αρκετά, με χρώματα, με αγάπη, με γνώση. Και στο τέλος έβαλα και ένα ζωάκι έτσι να πίνει και να φαίνεται η αντανάκλασή του, γιατί έχουμε ουρανό και θάλασσα και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ότι το ζωάκι δεν είναι εδώ, είναι εδώ, άρα είναι η θάλασσα. Παρ' όλα αυτά είναι ακριβώς καθρέφτης, όπως βλέπετε, το νερό. Σας αγαπώ πολύ, στέλνω την αγάπη μου από το Λος Άντζελες και να δω αν μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα κλείνοντας. Σας στέλνω φιλιά. Κι όχι τα δικά μου. Πέρασε κι όμως, μ' άφησε μόνο να θυμάμαι τι ήταν όλη μου η ζωή. Όσο πιο πολύ το ακούς, τόσο πιο πολύ σου αρέσει. LA Greek Hebrew Radio. Θα μου έχει προσωπικότητα, όπως βλέπετε, οπότε μας ξαναγύρισε στο «Δεν θα πω που πηγαίνω». Θα σας πω που πηγαίνω. Πηγαίνω να συνεχίσω την εργασία μου. Σας αγαπώ πολύ. Σας χαιρετώ από το LA Greek Hebrew Radio.